Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Αξιάρχη, στην κεντρική πλατεία του χωριού, στο καφενείο του Παναγιώτη Γιάννακα. Φίλο μας έχουμε τον Μιχάλη Χατζηλίας, έχω παραδώσει αυτός όπως οι περισσότεροι στο χωριό. Λοιπόν, Μιχάλη, έχει αρχίσει η συντομιδή των σήκων. Ναι. Μέχρι στιγμής πώς είναι η παραγωγή? Παραγωγή λόγω των καιρικών συνθηκών. Βασικά είχε πάρα πολύ δυνατό σκληρό χειμώνα και έγινε και αυτή την προαπόπτωση. Τα έχει καθυστερήσει. Δεν έχει δηλαδή, είμαστε πιστεύω 10 μέρες με μια εβδομάδα πίσω. Ναι. Δεν έχει αρχίσει η παραγωγή όπως άλλες χρονιές. Ναι. Ελπίζω σε καμιά εβδομάδα από τώρα. Το πολύ τρέξι με φούρια που λέτε και εσείς πότε ήταν να μένα τρέξει. Κοίτα, οι καιρικές συνθήκες φετινές προβλέπουν ότι μετά τις 15-16 του μηνός θα έχουμε. Θα μπούμε εντατικά στη δουλειά. Στην καθημερινότητα. Η βροχή της Παρασκευής. Ανάλογα τα κομμάτια που υπάρχουν και την περιοχή. Εγώ προσωπικά στα δικά μου δεν έχω 4 διαφορετικά κομμάτια. Τα 3 δεν τα πήραξα. Το ένα το είδα, παρατήρησα ότι είχε κάποιο θέμα. Μιχάλη, αν ακόμα θέλω να σε ρωτήσω, είναι το θέμα αυτό που έχει προκύψει τώρα με την πολιτική κατάσταση στη χώρα, τα κάπτα κτλ. Φοβάστε ότι θα έχετε εσείς πρόβλημα στις πληρωμές, όχι ότι δεν θα πληρωθείτε, ότι δεν θα μπορείτε να πάρετε τα χρήματα? Σίγουρα, σίγουρα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, όπως και η φορολογία που έχει ψηφιστεί ότι θα έρθει, είναι διπλάσια και δεν ξέρω αν συμφέρει πια. Μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην ξέρει πια να μα δώσει να πραγματοποιήσει. Υπάρχουν τόσα έξοδα, όσο είναι τα εργατικά, όσο είναι λοιπάσματα και χειρουργία. Και με αυτή την τρέλα φορολογία, πιστεύω ότι τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ για τον παρόν. Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε και την κυρία Μαρία Γιάννα Καραγκούλου, που είναι εδώ πέρα διευθύντρια του καφενείου. Λοιπόν, Μαρία, με τους έμπορους του γεγονός που έχω δει ότι γίνεται ένα παιχνίδι με μη προεκλογικό αγώνα, εγώ το χαρακτηρίζω. Τυχαίνει αυτή τη συγκεκριμένη άνθρωπη, είτε είναι χωριανή μας, γιατί έχουμε και έμπορους που είναι χωριανή, και εκτός. Εγώ τους έβλεπα πάντα φιλικούς αγώνες στον κόσμο, δεν είναι η φετινή χρονιά. Από πάντα, έτσι θυμάμαι, ότι ήταν όλοι πολύ προσιτοί και πολύ φιλικοί όσον αφορά το χωριό τους, καλύτερους τους παραγωγούς. Τα Capital Patrol, παιδιά, έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους, δηλαδή όχι μόνο. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Οπότε τα Capital Patrol είναι η κατάσταση, ακόμα και αυτό... Μας επηρεάζουν άμεσα και εμάς. Αυτό που είπατε πριν με τις πληρωμές, είναι δύσκολο πάρα πολύ. Η παραγωγή αυτό, σου λέω, θα μαζέψω τη σωδιά μου, αλλά πώς θα πληρωθώ? Πηγαίνω 50-50 στην τράπεζα με την καρτούλα και με τα λοιπά. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για το παραγωγό. Γιατί έχει εργατικά, έχει εφόδια που πρέπει να... Τι να πεις τώρα στο εντάξει, οι συνέδριοι, ας πούμε, τους εταιρείες που μπορούν οι άνθρωποι να έχουν κάποιο... να πληρώσουν μετά την πληρωμή των εργατικών τους προϊόντων, αλλά κάποιοι που πάνε στα ιδιωτικά έξω βιοπονικά γραφεία και χρειάζονται εφόδια, οι άνθρωποι πώς να σε περιμένουν και εκεί. Και εκείνοι πρέπει να πληρωθούν. Και ένα ακόμα θέλω να σε ρωτήσω είναι, εργάτες έχουν συνηθίσει να βλέπουν ότι είναι αλλοδαποί. Φέτος με όλη την κατάσταση υπάρχουν και ελληνόπουλα που έρχονται ζητάνε δουλειά να μαζέψουν ένα σίκα. Κάποιοι παίρνουν και Έλληνες, ναι. Έχουν βγει ελάχιστοι όμως. Εγώ δεν λέω ότι μάλλον παραγωγή να πάρουν Έλληνες, σαν παιδιά που τα προηγούμενα χρόνια δεν μαζεύουν εσύ, θα έρθουν και ζητάνε το πράγμα. Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό, γιατί εμείς τυχαίνει να τους έχουμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους πολλά χρόνια. Βέβαια με τα εργοσημά τους, με την ασφάλειά τους, έχουν το άμκα τους. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, Μιχάλη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς πολύ, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, μιλάμε με την κυρία Βαγγελιό Κώστα. Λοιπόν, κυρία Βαγγελιό, και εσείς έχετε τα σήκωση εδώ πέρα, οπότε ξέρω συνδυάζετε διακοπές μαζί με τη συγκομιδή. Με εργασία, χαρά και εργασία και... Έχει ξεκινήσει δηλαδή η συγκομιδή. Πώς τα βλέπετε φέτος τα πράγματα? Εάν κρατήσει ο καιρός, καλά θα πάμε. Αν κρατήσει ο καιρός. Αν δεν κρατήσει, πάλι καλά θα πάμε, γιατί ξέρουμε εκεί από τις καλές και τις καλές χρονιές. Η βροχή δημιούργησε κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής? Όχι, δεν δημιούργησε. Τουλάχιστον όπως τώρα αυτό που βλέπουμε, δεν φαίνεται κανένα πρόβλημα. Με τις περσινές αποζημιώσεις υπήρχε κάποιο πρόβλημα ή τις είχατε μεταδοθεί κανονικά?
Νομίζω ότι έχουν καταδοθεί κανονικά, ναι. Θέλω να ρωτήσω με τους υπόλοιπους παραγωγούς, τι ακούτε, είναι αισιόδοξοι για τη φετινή σοδιά, είναι θέμα συζήτησης αυτό το οποίο θα δώσω το γνωρίζω καλά. Όλα η φετινή παραγωγή, όπως κάθε παραγωγή, εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τον καιρό, από τις σχετικές συνθήκες, δηλαδή είτε βρέξει, εάν θα βρέξει μάλλον, ή αν θα κάνει παραγωγές που πάρουν. Πάλι και αυτό επηρεάζει, ας πούμε, τις μονές στην παραγωγή. Εάν πάει ο καιρός όπως πάει σήμερα, ας πούμε, και γενικότερα όλη αυτή τη θα είναι καλά. Θα πάμε καλά. Μαρία, κάτι θέλω να ρωτήσω εσένα που ξέρεις πριν. Εσύ τι ακούσα τους παραγωγούς, γιατί δεν μαζεύονται, γίνονται πηγαδάκια κτλ. Είναι τώρα αυτό το πρόθεμα συζήτησης, συμβουλευτικά, είναι αισιόδοξη ή είναι... Βασικά, ακόμη, είμαστε στην αρχή, στην αρχή, έχουμε έρθει πίσω, σχετικά με άλλες φορές, λόγω καιρικών συνθηκών. Και οι άνθρωποι δεν έχουν μπει ακόμη δυναμικά, ναι, δεν έχουν μπει, απλώς είναι τα πρώτα που πάνω μαζί ένα, δεν έχουν εξαίρεση. Τώρα, δεν ξέρω πώς είναι το σημαντικό δεν είναι μόνο να πάει καλά. Είναι να πάει καλά και η πώληση. Και η πώληση είναι πολύ σημαντικό. Είναι μόνο γιατί πολλές φορές έχουμε δει και χρονιές που έχουν πάει πάρα πολύ καλά ως παραγωγή, αλλά η πώληση και ποιοτικά ήταν, και ποσοτικά. Η τιμή όμως είναι ακόμα νωρίς για να... καλά, είναι για να, ναι, για να μπορέσει να έχει να δοθούν ένα τιμή είναι νωρίς. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν είναι στο καλύτερο. Και κάτι άλλο που θέλω να πω, γιατί αυτό το είδα κάτι με τα μάτια σε δύο μαγαζιά της τη Αλεξανδρούπολη που πήγα φέτος με ξηρούς καρπούς, πολύ μεγάλα μαγαζιά. Αυτό το παραμύθι που έχουν τελειώσει τα Τούρκη κατά σίκα είναι πολύ πιο φθηνά από τα δικά μας. Τα Τούρκη κατά σίκα, πολύ καλή ποιότητα, τουλάχιστον αυτό που μπόρεσα εγώ να διακρίνω, είχαν παρά 60 λεπτά διπλάσια τιμή από τα ελληνικά τα σίκα. Οπότε αυτό το παιχνίδι των εμπόρων, ότι αν και καλά δεν μπορέσουν να πάρουν σίκα από εδώ γιατί θα είναι πολύ ακριβή η τιμή, θα πάρουν από την Τουρκία, πρέπει να τελειώνει. Είναι με αυτό. Είναι με αυτό. Thank you.